Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς υπερασπίστηκε ενώπιον της Bundestag τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης για τη μετανάστευση, καθώς και τις εξωτερικές και οικονομικές πολιτικές εν ώψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Σόλτς τόνισε ότι είναι ανοιχτός να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, αλλά είπε ότι δεν θα λάβει ποτέ αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών. Στο θέμα των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, αλλά είπε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα την υποστήριξη της Γερμανίας. Είπε επίσης ότι το Ισραήλ μπορεί να βασίζεται στις παραδόσεις όπλων, αλλά υπογράμμισε ότι χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Ο Γερμανός ηγέτης προειδοποίησε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά σχετικά με τις επιθέσεις του στο Ισραήλ. Ο Σόλτς υποσχέθηκε επίσης να συναντηθεί με κορυφαίες επιχειρηματικές ενώσεις της Γερμανίας αυτό το μήνα, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων της γερμανικής βιομηχανίας. Επέκρινε τους νέους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και είπε ότι η Γερμανία πρέπει να κατασκευάζει τα καλύτερα αυτοκίνητα και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική. Καθώς οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του επόμενου έτους, φαίνεται ότι ο Σόλτς και η κυβέρνησή του έχουν μπροστά τους μια δύσκολη μάχη για να μετατρέψουν τις υποσχέσεις σε πραγματικότητα πριν τις κάλπες.